και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Στόχος 150 υδατοδρόμια μέσα σε 5 χρόνια. Όλο το μεγάλο σχέδιο. Τι γίνεται με την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Παρέμβαση της διακομματικής για την ανάπτυξη της Τράκης για το κιτ φυλακής στην Ορεστιάδα ζητάει η βουλευτής Εύρου Νατάσα Γκαρά. ΚΚΕ θα ξεσπιτωθούν οι οικογένειες από τη μεταφορά του γραφείου ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ψήφισμα του τμήματος δασολογίας για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης αγωγής στα ΕΗ. Όλο και πιο κοντά στην απογείωση έρχεται το μεγάλο project των υδροπλάνων και η λειτουργία των υδατοδρομείων, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες κατασκευής και αδειοδότησής τους σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι στην πενταετία να λειτουργούν περίπου 150 υδατοδρόμια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Hellenic Sea Plains, τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπους, και τον πρόεδρο της Ελληνικά Υδατοδρόμια, Αναστάσιο Γκόβα, η ηγεσία των εταιριών που τρέχουν τις εξελίξεις στο θέμα αδειοδότησης των υδατοδρομείων φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε Μαλδίβες της Ευρώπης με τη δημιουργία 2.000 άμεσων και 5.000 έμεσων θέσεων εργασίας, να ξαναγράψει ουσιαστικά τον χάρτη των μεταφορών στη χώρα μας και στην πλήρη ανάπτυξή του να δώσει στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για ένα project που φέρνει επενδύσεις πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στην πενταετία μέσω της κατασκευής των υδατοδρομείων και της αγοράς αεροσκαφών, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται για την πρώτη πενταετία σε τουλάχιστον 20 περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και της δημιουργίας σχολής εκπαίδευσης πιλωτών υδροπλάνων μεταξύ άλλων. Μπορεί λοιπόν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του project να έχουν περάσει από 40 κύματα και να καθυστέρησαν και την προηγούμενη χρονιά λόγω της έλευσης της πανδημίας. Ωστόσο, οι προετοιμασίες δεν σταμάτησαν. Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Αλλά τι μας είπαν όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τόσο ο κύριος Χαραλάμπους όσο και ο κύριος Γκόβας για την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Όλο και πιο κοντά στην απογείωση έρχεται το μεγάλο project των υδροπλάνων και η λειτουργία των υδατοδρομείων, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες κατασκευής και αδειοδότησή τους σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι στην πενταετία να λειτουργήσουν περίπου 150 υδατοδρόμια, δημιουργώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Hellenic Sea Plains, Νικόλα Χαραλάμπους, και τον πρόεδρο της Ελληνικά Υδατοδρόμια, Αναστάσιο Γκόβα, η ηγεσία των εταιριών που τρέχουν τις εξελίξεις στο θέμα αδειοδότησης των υδατοδρομείων φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε Μαλδίβες της Ευρώπης με τη δημιουργία 2.000 θέσεων άμεσων και 5.000 έμεσων θέσεων εργασίας, να ξαναγράψει τον χάρτη των μεταφορών στη χώρα μας και στην πλήρη ανάπτυξή του να δώσει στην ελληνική οικονομία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για project που φέρνει επενδύσεις πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ στην πενταετία μέσω της κατασκευής των υδατοδρομείων πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, της αγοράς αεροσκαφών, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται για την πρώτη πενταετία σε τουλάχιστον 20 περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και της δημιουργίας σχολής εκπαίδευσης πιλότων υδροπλάνων μεταξύ άλλων. Μπορεί οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του project να έχουν περάσει από 40 κύματα και να καθυστέρησαν και την προηγούμενη χρονιά λόγω της έλευσης της πανδημίας, ωστόσο οι προετοιμασίες δεν σταμάτησαν. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση της φάσης που βρίσκεται κάθε ένα από τα υδατοδρόμια που έχουν αναλάβει οι δύο εταιρείες στο χώρο, η Hellenic Sea Plains και τα Ελληνικά Υδατοδρόμια, των δύο που έχουν δεσμευτεί να φέρουν εις πέρα στο δύσκολο αυτό έργο της δημιουργίας εθνικού δικτύου υδατοδρομείων, ενώ ορίστηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για τη θετική έκβαση όλων αυτών των μελλοντικών έργων. Τα υδατοδρόμια Νοτιού Αιγαίου, με την Ένωση των Εταιριών Υδροπλάνα Ελλάδας, Ελληνικά Υδατοδρόμια και Optimum Value, βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο επίπεδο, καθώς συμπληρώνονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου για τα νησιά Μύκονος, Κύθνος, Σίκινος, Σέριφος, Δονούσα, Ανάφη, Χάλκι, Σίμη, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Νήσιρος, Αστυπάλαια, Πάρος, Κος, Μήλος, Σύρος, Κάλυμνος, Λιψή, Λέρος, Σίος και Κάσος. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι αδειοδοτικοί φάκελοι των νησιών Δονούσα, Αγαθονήσι,
Ξύμη και Ανάφη. Σύντομα, όλοι οι τεχνικοί φάκελοι θα έχουν ολοκληρωθεί με τελικό αποδέκτη το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για το υδατοδρόμιο των Ιωαννίνων, η άρτια συνεργασία των δύο εταιριών με τους δύο φορείς που συμμετέχουν στο έργο επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι χωροθετήσεις στους υποψήφιους χώρους που προορίζονται να δημιουργηθεί το έργο και οι μελέτες περιβάλλοντος και θορύβου έχουν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν στο επόμενο διάστημα. Σχετικά με το υδατοδρόμιο της Κυλλήνης, με την ολοκλήρωση των διεργασιών χωροθέτησης, η Χελένιξη, η Πλαίνης και τα ελληνικά υδατοδρόμια ρυθμίζουν τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πάντα σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, ώστε να είναι έτοιμες προς κατάθεση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης του υδατοδρομίου στο Υπουργείο Υποδομών μέσα στο Φεβρουάριο. Στην Εύβοια όλα έχουν πάρει το δρόμο τους, καθώς οι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν πλέον ολοκληρωθεί και στα 5 υδατοδρόμια του νησιού και συγκεκριμένα στη Χαλκίδα, στην Εδιψό, στην Κάριστο, στο Αλιβέρι και στην Κίμη. Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που έχει τεθεί επιτάπητος έχει απότερο στόχο να εγκριθούν την ίδια εποχή από τους αρμόδιους φορείς οι άδειες ίδρυσης υδατοδρομίου και στα 5 νησιά της Εύβοιας. Για το υδατοδρόμιο Βόλου, με την κατάθεση όλων των εγγράφων της αίτησης του υδατοδρομίου στο Βόλο, η Ένωση Χελένιξη Πλέινς και Optimum Value αναμένουν τελική έγκριση για την άδεια ίδρυσης από το Υπουργείο Μεταφορών. Στην Τίνο και στη Σκύρο ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής των υδατοδρομίων. Μετά την εξάλληψη των πολεοδομικών εμποδίων, το πλάνο κατασκευής έχει οριστεί και αναμένεται μέχρι την άνοιξη να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια των δύο αυτών υδατοδρομίων. Χίος, Ψαρά και Ινούσες επαναφέρουν τα υδατοδρόμια σε τροχιά υλοποίησης. Υδατοδρόμια στα διαπόντια νησιά, σε Ερικούσα, Οθονούς, Μαθράκη, στα τρία πανέμορφα νησιά βόρεια της Κέρκυρας, προγραμματίζεται η δημιουργία υδατοδρομίων. Η Ελληνικά Υδατοδρόμια έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη τεχνικών φακέλων των τριών υδατοδρομίων, τους οποίους θα υποβάλει στο Υπουργείο Υποδομών ως ανάδοχος του οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας που έχει τη δικαιοδοσία των λιμανιών των διαπόντιων νήσων. Το υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας ορίζεται από τη Χελένιξη Πλέινς ως το σημείο διανυκτέρευσης των υδροπλάνων στην πλευρά του Ιωνίου και αναμένεται η τελική έγκριση από το Δήμο Αμφιλοχίας. Η Κρήτη μπαίνει δυναμικά με 7 υδατοδρόμια στο νησί, αρχής γενομένης από το Ρέθυμνο. Ακολουθούν Σιτία, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Χανιά, Μαλεβιζίου και Αγίας Γαλήνης. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Νίκα ξεκίνησε η αδειοδότηση υδατοδρομίου στη λίμνη Τάκα. Η Πάτμο συνεχίζει την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδατοδρομίου μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για τα πολεοδομικά. Μετά την εξάλληψη των πολεοδομικών εμποδίων, η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί άμεσα. Σκόπελος και Αλόνισος οριστικοποιούν τα τελευταία έγγραφα αδειοδότησης και ξεκινούν την κατασκευή. Αναμένεται επίσης η έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης από τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, στον προτινόμενο σχεδιασμό των δύο εταιριών για τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά του Αργοσαρονικού και στα παράλια της Περιφέρειας Αττικής. Μπορεί πολλά υδατοδρόμια να έχουν πάει το δρόμο τους και να βρίσκονται στο δικό τους στάδιο ετοιμότητας αναφορικά με την αδειοδότησή τους. Το γεγονός όμως αυτό δεν εμποδίζει τις δύο εταιρείες να κάνουν το σχεδιασμό τους για την περαιτέρω προσέγγιση οργανισμών και λιμενικών ταμείων και άλλων παραθαλάσσιων περιοχών ή νησιών για να αποκτήσουν άδεια ιδρύσεως υδατοδρομίου. Τόσο ο κύριος Χαραλάμπους όσο και ο κύριος Γκόβας, μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση, αναφέρθηκαν και στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, με τον κύριο Χαραλάμπους να δίνει την είδηση ότι αν και η διαδικασία που αφορούσε στην Αλεξανδρούπολη τα τελευταία χρόνια έχει παγώσει, αυτό το διάστημα ο κύριος Χαραλάμπους βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης για την εξεύρεση λύσης ώστε η Αλεξανδρούπολη να μπει σε αυτόν τον σχεδιασμό. Αναφορικά με την Καβάλα, ο κύριος Γκόβας γνωστοποίησε πως έχει ήδη προχωρήσει αρκετά ο σχεδιασμός. Η Καβάλα έχει προχωρήσει, απλά δεν αναφέρθηκε γιατί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις άμεσα. Οπότε θα αναφερθεί σύντομα το όνομα της Καβάλας. Η Αλεξανδρούπολη μετά από πολλές προσπάθειες να την εντάξουμε στο δίκτυο. Μετά από την έλλειψη ενδιαφέροντος από την ηγεσία, της προηγούμενης ηγεσίας βασικά από το να εντάξει το λιμάνι στο δίκτυο των υδατοδρομίων, τώρα είναι υπό διαδικασία εξαγοράς. Δηλαδή οι συγκυρίες και οι καταστάσεις φέρανε την Αλεξανδρούπολη εκτός δικτύου στην ουσία. Ναι, αλλά ξέρετε, όλα αυτά που συζητούμε για την Αλεξανδρούπολη... Δεν θα τα ανέφερα όμως ότι είμαστε ήδη σε συζητήσεις με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, όπου συζητάμε για ένα εναλλακτικό σημείο να προχωρήσουμε με δημιουργία υδατοδρομίου σε κοντινή απόσταση από την πόλη, έως ότου δούμε και καταλήξουμε με τον οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Γιατί το ουσιαστικό για την Αλεξανδρούπολη είναι να έχει το υδατοδρόμιο μέσα στην πόλη, μέσα στο λιμάνι. Έτσι ώστε να εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες. Έτσι. Αλλά ο Δήμαρχος σκεπτόμενος και ορθά σκεπτόμενος ότι θα μπορούσε να δώσει και ένα έναυσμα από το χώρο που προτάθηκε,
Φυσικά είναι υπό διερεύνηση τώρα για να δούμε αν όντως ο χώρος αυτός είναι ικανός. Θα το συζητάμε για να δούμε πώς μπορούμε να το εντάξουμε στο δίκτυο. Τώρα μας λέτε μια πολύ ευχάριστη είδηση, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης και ο Δήμαρχος ο κύριος Ζαμπούκης έχουν καταλάβει τη σπουδαιότητα αλλά και την αναγκαιότητα μιας τέτοιας διαδικασίας, το τι μπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά, έτσι, θετικά για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και σε συνδυασμό με όλα αυτά που σχεδιάζονται υποτίθεται να συμβούν κάποια στιγμή στην Αλεξανδρούπολη με το λιμάνι, με την Εγνατία, με ένα σωρό τέλος πάντων που συζητούμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι η Δημοτική Αρχή είναι θετικά διακείμενη σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, έστω και εναλλακτικά, όπως μας λέτε, κύριε Χαραλάμπους. Ακριβώς, και ο στόχος μας είναι να μην κάνουμε ένα εναλλακτικό, να κάνουμε ένα ουσιαστικό υδατοδρόμο, γιατί η Αλεξανδρούπολη διαθέτει και τους χώρους και τις υποδομές. Καλά, έχει όλες τις προϋποθέσεις η Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό και μας προξενεί μεγάλη εντύπωση, αρνητική εννοώ, για να μην συγκαταλέγεται μέσα η πόλη της Αλεξανδρούπολης σε αυτό το σχεδιασμό. Έχει όλα τα κριτήρια, όλες τις προϋποθέσεις. Ισχύει. Έχει όλα τα κριτήρια. Έχει μεγάλο λιμάνι. Μπορεί να φιλοξενήσει όγκο και στόλο υδροπλάνων. Θα μπορούσαμε ακόμα να δούμε και την περίπτωση της μονάδας συντήρησης των υδροπλάνων. Επίσης, η Αλεξανδρούπολη είναι ένα σταθμός όπου θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε προς Τουρκία. Γιατί είχε μεγάλο ενδιαφέρον παλαιότερα ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης να συνδέσει την Κωνσταντινούπολη με την Αλεξανδρούπολη. Ελπίζουμε να ξεπεραστούν τα εθνικά πολιτικά προβλήματα και να έχουμε μια αρμονική σχέση με τους γείτονες, γιατί είναι μια πολύ σημαντική για την συγκοινωνία Αλεξανδρούπολη-Κωνσταντινούπολη, γιατί από ό,τι γνωρίζω υπήρχε αρκετός τουρισμός από την Αλεξανδρούπολη από την Κωνσταντινούπολη προς την Αλεξανδρούπολη. Ευελπιστούμε να αφήσουμε τα προβλήματα και αυτά που δημιουργούν καθυστερήσεις πίσω. Σύντομα να είμαστε σε μια τροχιά να εντάξουμε και την Αλεξανδρούπολη. Ευελπιστούμε ο νέος ιδιοκτήτης του Λιμένα να συνεργαστεί με τον Δήμο άμεσα και γρήγορα, έτσι ώστε και να δούμε εξελίξεις. Μάλιστα. Το θέμα είναι κάποια στιγμή. Ναι, το θέμα, βέβαια, κύριε Χαραλάμπους, είναι να δούμε πότε και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, γιατί ακόμα στην αναμονή βρισκόμαστε. Ωστόσο, ο σχεδιασμός του φαίνεται ότι είναι μεγαλόπνος και μεγαλεπίβολος, αλλά ακόμη τον περιμένουμε αυτό το σχεδιασμό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα υδατοδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τον άξονα Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη, αλλά και όλο το Βόρειο Αιγαίο. Προφανώς. Κάτι το οποίο έχει ανάγκη η διασύνδεση στο Βόρειο Αιγαίο, και η Αλεξανδρούπολη θεωρούμε, και η Καβάλα προφανώς, αλλά η Αλεξανδρούπολη θεωρούμε ότι Μάλιστα. θα μπορούσε να πρωτοστατήσει στον όλο σχεδιασμό του. Πολύ ευχάριστη είδηση αυτή που μας δώσατε τελευταία, κύριε Χαραλάμπου, σε σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Το κρατούμε αυτό, το σημειώνουμε ότι ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται, νοιάζεται, αντιλαμβάνεται, όπως είπα πριν από λίγο, την αναγκαιότητα, και μακάρι συντόμως να έχουμε ακόμα πιο ευχάριστα να πούμε. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου και κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι εσείς καταβάλατε πολύ μεγάλες προσπάθειες μέσα σε αυτόν τον σχεδιασμό, που, όπως είπαμε, φυσικά συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι, να εντάξετε και την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Η Καβάλα βεβαίως βρίσκεται σε ένα άλλο στάδιο, λίγο πιο προχωρημένο. Αυτό είναι αλήθεια και είναι πιο αισιόδοξο αυτό το σενάριο της Καβάλας. Αλλά για την Αλεξανδρούπολη τα πράγματα σταμάτησαν, πάγωσαν, οι συζητήσεις ναυάγησαν. Τέλος πάντων, το όποιο ενδιαφέρον είχε εκδηλωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ευωδόθηκε, δεν προχώρησε. Φαντάζομαι ότι και εσάς αυτό δεν σας ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί η Αλεξανδρούπολη, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, έχει όλες τις προϋποθέσεις, κριτήρια και προδιαγραφές να ενταχθεί σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι έτσι. Ξέρετε ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου, στελέχη της εταιρείας, έχουμε έρθει στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε κάνει αυτοψία στο λιμάνι, έχουμε μιλήσει με τις προηγούμενες διοικήσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέρα από την Αλεξανδρούπολη, και η Σαμοθράκη, η οποία, όπως άρεσε, ξέρετε, υπάγεται, ανήκει στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Οπότε σίγουρα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε, δίνοντας και νέα στοιχεία και νέα δεδομένα, να καταστήσουμε απόλυτα σαφές πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο είναι αυτό. Τώρα, θα ήθελα μόνο να πω για την Καβάλα, μια και το μνημονεύσατε. Είναι αλήθεια ότι είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή ο οργανισμός... Εκεί τα ανακλαστικά λειτουργήσαν πιο γρήγορα, κύριε Γκόβα.
Κατατέθηκε ο τεχνικός φάκελος, έχει προχωρήσει η διαδικασία διοδότησης. Δεν σας κρύβω ότι το υδατοδρόμιο στην Καβάλα, στο κεντρικό λιμάνι Απόστολος Παύλος, είναι από τα πιο όρημα όσον αφορά τον τεχνικό του φάκελο και τις διαδικασίες, γιατί υπάρχουν οι υποδομές, είναι εγκατεστημένες και οι πλωτές εξέδρες, υπάρχουν και χώροι στεγασμένοι για το check-in των επιβατών που απαιτεί η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Εμείς είμαστε σε συνεργασία και με την καινούργια διευθύνουσα σύμβουλο, την κυρία Θησιάδου, η οποία το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το θέμα και το παρακολουθεί. Πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λιμανιού, ώστε να ενταχθεί επικαιροποιημένο και το υδατοδρόμιο με βάση το νέο νόμο των 4663 του 2020, και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα η Καβάλα θα έχει αποκτήσει την άδεια του υδατοδρομίου και αυτό θα αποτελέσει και τον οδηγό και θεωρώ και το κίνητρο να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες όμορες περιοχές. Οργή στην Τουρκία και τη Θράκη παίρνοντας διαστάσεις σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου περί Ισλάμ, με αποτέλεσμα η Αρχιεπισκοπή να προβεί σε διευκρινιστική ανακοίνωση για να κατευνάσει τα πνεύματα. Μιλώντας για τον καταλυτικό ρόλο της Εκκλησίας και τη συμβολή στην Επανάσταση του 21, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία αλλά πολιτικό κόμμα και είναι οι άνθρωποι του πολέμου. Είναι οι άνθρωποι της εξαπλώσεως. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου προκάλεσαν αρχικά την αντίδραση των μουφτίδων της Θράκης, οι οποίοι εξέφρασαν τη λύπη τους με μια ανακοίνωση. Διευκρινήσεις από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην προσπάθειά της να κατευνάσει τα πνεύματα μετά τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Σε ανακοίνωσή της, η Αρχιεπισκοπή ισχυρίζεται ότι ο Ιερώνυμος δεν προσπάθησε να τσουβαλιάσει όλους τους μουσουλμάνους όταν έκανε λόγο για ανθρώπους του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι δεν εννοούσε τίποτα περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από μια δράκα ακραίων φονταμενταλιστών που σπέρνουν τον τρόμο και το θάνατο σε όλη την οικουμένη. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες. Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος στο πλαίσιο πρόσφατης τηλεοπτικής συνέντευξής του για την προσφορά της Εκκλησίας μας στην Επανάσταση του 1821, δεν εννοούσε τίποτα περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από μια δράκα ακραίων φονταμενταλιστών που σπέρνουν τον τρόμο και το θάνατο σε όλη την οικουμένη. Σε αυτά ακριβώς τα πρόσωπα αναφερόταν Αρχιεπίσκοπος, πρόσωπα που εργαλειοποιούν το Ισλάμ και το μετατρέπουν σε φωνικό όπλο κατά όλων όσοι έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς, απίστων αλλά ακόμη και πιστών. Τόσο ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος όσο και όλοι οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες και αντιμετωπίζουν όλους τους πιστούς τους με τη χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη που δεν γνωρίζει διακρίσεις μέσα από όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους, ιδιαίτερα στον κοινωνικό και στο φιλανθρωπικό τομέα. Περαιτέρω το παράδειγμα της ειρηνικής αρμονικής συνύπαρξης και συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη μας επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο του λόγου του αληθές. Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του Open στο πλαίσιο αφιερώματος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία, είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτική επιδίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου. Οι άνθρωποι της εξαπλώσεως, αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ», το λέει και η δασκαλία του Μωάμεθ. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου προκάλεσαν αντίδραση από την Τουρκία, με τον επικεφαλής της πανίσχυρης διεύθυνσης θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, Ελί Ερμπάς, να δηλώνει: «Καταδικάζω έντονα τις αβάσιμες δηλώσεις του Έλληνα Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου που στοχεύουν στην παντοδύναμη θρησκεία το Ισλάμ. Η εν λόγω δήλωση προκαλεί την κοινωνία και οδηγεί τους ανθρώπους στο μίσος, στην εχθρότητα και τη βία κατά του Ισλάμ». Ανακοίνωση όμως εξέδωσαν και οι μουφτίδες της Θράκης, εκφράζοντας τη λύπη τους για τις δηλώσεις του Ιερώνυμου και επισημένοντας ότι η εικόνα που περιέγραψε ο Μακαριότατος για τη θρησκεία μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βαθιά λύπη μας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με τη φύση του Ισλάμ και το χαρακτήρα των πιστών μουσουλμάνων. Η εικόνα που περιέγραψε ο Μακαριότατος για τη θρησκεία μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της χώρας μας και προσβάλλει το θρησκευτικό μας αίσθημα. Οι ακρότητες ορισμένων που στο όνομα του Ισλάμ έχουν διαπράξει καταδικαστές πράξεις έχουν συμβεί σε άλλες χώρες και τις έχουμε αποδοκιμάσει πρώτοι εμείς, ακριβώς γιατί είναι ενάντια στο Ιερό Κοράνι και προσβάλλουν την πίστη μας. Οι μουσουλμανοί της Θράκης, των οποίων ηγούμαστε πνευματικά, σεβόμαστε απολύτως τον νόμο, έχουμε υπερασπιστεί την πατρίδα μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, και ούτε ένας από εμάς δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία πράξη βίαιου χαρακτήρα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι όλες οι κυβερνήσεις της
πατρίδος μας, αλλά και οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Θράκης μιλούν πάντοτε για εμάς με σεβασμό, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης αποτελούμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πολύ όμορφη εικόνα ενός τόπου όπου ακούγεται και η καμπάνα και ο μουεζίνης. Είμαστε υπερήφανοι για την πίστη μας, είμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο που συνεισφέρουμε ώστε η Θράκη να είναι ένα πρότυπο συνύπαρξης και συνεργασίας. Είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας και το γεγονός ότι σέβεται απόλυτα τη θρησκευτική μας πίστη. Είμαστε υπερήφανοι γιατί οι μουσουλμάνοι της Θράκης δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Οι άστοχες δηλώσεις του Μακαριωτάτου, στις οποίες αρνούμαστε να δούμε κακές προθέσεις, δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα της Θράκης και δυστυχώς χρησιμοποιούνται ήδη από όσους επιδιώκουν τη διχόνοια και το θρησκευτικό μίσος στην περιοχή μας. Ο Αλλάχ να ευλογεί και να κάνει αποδεκτές όλες τις προσευχές και τις καλές πράξεις μας. Διότι όπως ξέρουμε, το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία. Είναι πολιτικό κόμμα. Είναι πολιτική επιδίωξη. Και είναι οι άνθρωποι του πολέμου. Οι άνθρωποι της εξαπλώσεως. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ. Το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν ο προφητής είδε τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Πώς θα διοικήσει. Πώς θα μαζέψει τους φόρους. Και κυρίως πώς θα κρατήσει σε ενότητα όλο αυτό τον κόσμο του οποίου ήταν κυρίαρχος. Επιστολή αγωνίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για το χρονοδιάγραμμα καταβολής της μη επιστρεπτέας που έχει καθυστερήσει σημαντικά. Ενημέρωση αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της καταβολής της ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην περιφέρεια από το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο κύριος Χρήστος Μέτιος, ζητά ο Εμπορικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, με την παρούσα ετούμαστε ενημέρωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της μη επιστρεπτέας της επιχειρήσης, καθώς θεωρούμε ότι αυτή έχει καθυστερήσει σημαντικά, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για το εν λόγω θέμα. Επισημαίνουμε ότι αναφερόμαστε στην καθυστέρηση των διαδικασιών που αφορά στην καταβολή της μη επιστρεπτέας που καλύπτει το πρώτο κύμα της πανδημίας, είτε από το Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020, καθώς τώρα διανύουμε το τέλος του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Θα θέλαμε να τονίσουμε επίσης ότι η παρούσα κατάσταση λόγω COVID-19 για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς έχει πληγεί το σύνολο των επιχειρήσεων που αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα της οικονομίας και ως εκ τούτου καθημερινά λαμβάνουμε την έντονη αγωνία επιχειρήσεων και επαγγελματιών μελών μας για άμεση εξασφάλιση κρίσιμης ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους και το τεράστιο ενδιαφέρον για την εξέλιξη των διαδικασιών για την καταβολή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, αναμένοντας αυτή να δώσει μια ανάσα στους ωφελούμενους μέσα στις ασφυκτικές συνθήκες της περιόδου, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν και να αποφύγουν λουκέτα των επιχειρήσεών τους. Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες. Από εδώ και πέρα περιμένουμε τα νέα δεδομένα για τις οικονομικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων, όπου και γι' αυτό από εδώ και πέρα έτσι τρέχουμε και μιλάμε με τους αρμόδιους. Γιατί σαφώς υπάρχει και συνέχεια. Τώρα ανοίξαμε όμως. Καλά, κυρία Κουρμπανιά, δεν το συζητά κανείς αυτό. Το ότι ανοίξατε σήμερα δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα, οι υποχρεώσεις, τα έξοδα των προηγούμενων μηνών καλύφθηκαν, τα ξεπεράσατε και πάτε παρακάτω. Σας περιμένουμε ακριβώς. Κάποιο τρόπο να τα διευθετήσετε, έτσι. Έτσι ακριβώς, γιατί τώρα είναι, έχει βγει η πέμπτη επιστρεπτέα. Περιμένουμε από την περιφέρεια τη μη επιστρεπτέα, η οποία έπρεπε να είχαν ήδη δοθεί τα λεφτά. Προχωράει με πάρα πολύ αργό ρυθμό η μη επιστρεπτέα από την πλευρά της περιφέρειας για πολύ συγκεκριμένους λόγους, κυρία Κουρμπάνιαν, έτσι, με αργούς ρυθμούς όμως. Ναι. Πολύ αργούς ρυθμούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διευθετηθεί άμεσα το συγκεκριμένο θέμα, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα λεφτά είναι για το πρώτο lockdown. Έπρεπε δηλαδή αυτή τη στιγμή να κάνουμε αιτήσεις για να υπάρχει επιστρεπτέα, να υπάρχει, συγγνώμη, μη επιστρεπτέα για το δεύτερο lockdown. Έτσι. Έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει τα λεφτά. Θα πρέπει λίγο η περιφέρεια να κάνει γρήγορα τις διαδικασίες, έτσι ώστε τα καταστήματα από τη στιγμή που ανοίξαμε σήμερα να πάρουν τα χρήματα για να ενισχύσουν τα εμπορεύματά τους, για τις υποχρεώσεις οικονομικές που έχουν να διευθετήσουν. Γι' αυτό όλα αυτά έχουμε από εδώ και πέρα συνέχεια, όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε κάνει ένα βήμα προς την κανονικότητα. Ψήφισμα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης αγωγής στα ΕΗ. Ψήφισμα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης αγωγής στα ΕΗ. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου συζήτησε τις βασικές αρχές του σχεδίου νόμου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις και διαπίστωσε πως υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνεί, καθώς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπονομεύει την αξία του ακαδημαϊκού έργου
έργου των περιφερειακών τμήματων των πανεπιστημίων και απειλεί την ύπαρξή του, ενώ και η έννοια του αυτοδιοίκητου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Με τη θέσπιση ελάχιστη βάση αγωγή, το Υπουργείο πρακτικά θα μειώσει τον αριθμό των εισακτέων, χωρίς να αξιολογείται το επίπεδο των υποψηφιών, αφού οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα ανταγωνιστικό σύστημα κατάταξης και όχι αξιολόγησης γνώσης. Οι υποψήφοι υποψήφιες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τις υπάρχουσες θέσεις. Η θέσπιση ελάχιστης βάσης αγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγένθηση της δεξαμενής των αποφύτων λυκείων που θα απευθυνθούν για σπουδές στα ιδιωτικά κολέγια που παρέχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους τους, χωρίς όμως να ισχύσουν ούτε τα ίδια κριτήρια πιστοποίησης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, να μαραζώσουν και να απειληθούν με κλείσιμο πολλά τμήματα σε περιφερειακά ιδρύματα της χώρας, τα οποία δεν επιλέγονται από τους υποψήφους καθαρά για γεωγραφικούς λόγους, αν και πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Το σύστημα εισαγωγής που προτείνεται είναι πολύ άδικο για τα περιφερειακά ιδρύματα, τα οποία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισιμότητα μέσα σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, ενώ έχουν ένα ουσιαστικό κοινωνικό, αναπτυξιακό και πολιτισμικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρητίου διαθέτει προσωπικό υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου με διεθνή αναγνώριση, έχει σημαντικό ρόλο στην έρευνα και είναι το μοναδικό τμήμα δασολογίας που παρέχει στους αποφύτους του Integrated Master. Βρίσκεται όμως στην ακριτική ορεστιάδα με αποτέλεσμα να έχει πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής. Για να αναβαθμιστεί ποιότητα σπουδών σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς, θα μπορούσε να καθοριστεί ο αριθμός των εισακτέων από το κάθε τμήμα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, να εκπαιδεύσει συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών-φοιτητριών ακολουθώντας ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Παράδειγμα, ανολογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ. Παράλληλα, θα μπορούσαν να δοθούν κινήτρα αυξημένης φοιτητικής μέρημνας για τα περιφερειακά ιδρύματα, ώστε οι οικονομικά στενέστεροι υποψήφοι να τα επιλέγουν ευκολότερα. Στο μονόδρομο της πορείας βήμα-βήμα που οδηγεί έξω από τον κλειό του lockdown παραμένει η χώρα. Έπειτα λοιπόν από αρκετές εβδομάδες γενικού απαγορευτικού έγινε η πανεκκίνηση της εμπορικής δραστηριότητας με τους επιστήμονες αλλά και την κυβέρνηση να ελπίζουν πως θα κερδιθεί το μεγάλο στοίχημα και θα αυξηθεί μόνο η κινητικότητα της αγοράς και όχι η διασπορά του κορονοϊού. Άνθρωποι της εστίασης εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις διαρροές περί ανοίγματος της εστίασης μόνο σε εξωτερικούς χώρους με θερμάστρες στην καρδιά του χειμώνα. Άνθρωποι της εστίασης εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις διαρροές περί ανοίγματος της εστίασης μόνο σε εξωτερικούς χώρους με θερμάστρες στην καρδιά του χειμώνα. Με μία καυστική ανακοίνωση δίνουν τη δική τους απάντηση και προτείνουν το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Κοζάνης ή ακόμα και του Εύρου. Σταματήστε να παίζετε με τις ζωές μας. Η εστίαση υποφέρει και εσείς σχεδιάζετε χωρίς σχέδιο και στην τύχη το μέλλον του κλάδου. Ποια είναι επιτέλους η πρόταση για τη διάσωση του κλάδου? Θερμάστρες στην καρδιά του χειμώνα. Διερωτάτε με νόημα η πρωτοβουλία Εστίαση Γκρις που εκπροσωπεί 77.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικά η ανάρτηση. Έκτακτη είδηση η εστίαση στον πάγο. Η εστίαση στηρίζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Με βάση τις αναμενόμενες ανακοινώσεις για άνοιγμα της εστίασης μόνο σε εξωτερικούς χώρους με μανιτάρια και μάσκες και αντιλαμβανόμενοι ότι είναι το μόνο μέσο προστασίας της συνέβρεσης πολλών ατόμων, περιμένουμε τις ανακοινώσεις ημερομηνιών των επόμενων Υπουργικών Συμβουλίων σε εξωτερικούς χώρους με μανιτάρια και μάσκες και ειδικότερα σε περιοχές με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Πρότασή μας στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Κοζάνης ή ακόμα και του Εύρου. Ο κλάδος μας θα συμπαρασταθεί με ό,τι χρειάζεται σε ροφήματα και σνακ. Ιστερόγραφο 1. Σταματήστε να παίζετε με τις ζωές μας. Ιστερόγραφο 2. Η εστίαση υποφέρει και εσείς σχεδιάζετε χωρίς σχέδιο και στην τύχη το μέλλον του κλάδου. Ιστερόγραφο 3. Ποια είναι επιτέλους η πρόταση για τη διάσωση του κλάδου? Θερμάστρες στην καρδιά του χειμώνα. Τη συζήτηση της κυβερνητικής απόφασης για τη δημιουργία μόνιμης δομής διαμονής προσφύγων και μεταναστών στο φυλάκιο του Εύρου σε ειδική συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη ζήτησε η βουλευτής Εύρου η κυρία Γκαρά. Τη συζήτηση της κυβερνητικής απόφασης για τη δημιουργία μόνιμης δομής διαμονής προσφύγων και μεταναστών στο φυλάκιο του Εύρου σε ειδική συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη ζήτησε η βουλευτής Εύρου η κυρία Νατάσα Γκαρά. Η κυρία Γκαρά αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού του κ. Μηταράκη που αλλάζει τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση του Προσφυγικού Μεταναστευτικού στις επιπτώσεις και τους κινδύνους που επιφυλάσσει μια τέτοια εξέλιξη, ενώ χαρακτήρισε ανεξήγητη και αιτιολόγητη αυτή την απόφαση. Παράλληλα, σημείωσε ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Εύρου, οι κάτοικοι και οι φορείς αντιδρούν και δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νέας πολυπληθούς δομής μόνιμης διαμονής στα σύνορα του Εύρου, ενώ ζητούν την ανάκλησή της όπως και τη συντήρηση βελτίωση των υφιστάμενων δομών. Ζητώ στην επόμενη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής να συζητηθεί αναλυτικά το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό ζήτημα και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού στον Εύρο. Η Επιτροπή πρέπει να πάρει θέση και να παρέμβει για την ανάκληση αυτής της απόφασης, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Γκαρά. Να συζητηθούν στην Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη προκειμένου να έχει άποψη και η Επιτροπή και να παρέμβει
στον Υπουργό και στο σύνολο της κυβέρνησης προκειμένου να ανακληθεί, να ανατραπεί η συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και τα μέσα και τα εργαλεία βρίσκονται είναι το αν η κυρία Μπακογιάννη ως πρόεδρος και η κυβέρνηση επιθυμεί να συζητήσει στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη ένα αμιγώς ζήτημα και επίκαιρο το οποίο αφορά όχι μόνο στην ασφάλεια της περιοχής, όχι μόνο στο μέλλον της περιοχής, αλλά επηρεάζει και τον τομέα της ανάπτυξης και τον τομέα της εργασίας. Διότι σε έναν τόπο όταν ένας πολίτης νιώθει ανασφαλής και απειλούμενος συνεχώς ή βιώνει μία κυβερνητική πολιτική η οποία απειλεί την καθημερινότητά του ή δεν δημιουργεί πεδίο ασφάλειας, τότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται στην προτεραιότητα της συζήτησης στη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη, σε εισαγωγικά, της Θράκης. Εσείς καταλάβατε, κυρία Γκαρά, ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά της Προέδρου να συμβεί κάτι τέτοιο το συντομότερο δυνατό? Τι αισθάνεστε, θα μπορούσε Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της κυρίας Μπακογιάννη, διότι από τη θέση της σαν πρόεδρος εννοώ, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Καλά, προφανώς. Διότι και αρκετά ζητήματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς και έχουμε βάλει ως προτεραιότητα και έχουμε ζητήσει να πάρει θέση η Επιτροπή, όπως για παράδειγμα το ζήτημα των πλημμυρών, το ζήτημα της μετανάστευσης, να πάρει θέση στο θέμα των εκτορήξεων χρυσού. Η κυρία Μπακογιάννη προσπερνά τα ζητήματα και δεν μπαίνουν προς συζήτηση. Με ευρεία συμμετοχή πολιτών, συλλόγων και φορέων, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προκάλεσε η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Το πλήθος, τώρα που συγκεντρώθηκε, εξέφρασε την αντίθεσή του στα κυβερνητικά σχέδια για επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου. Η συγκέντρωση είχε αρχικά προγραμματιστεί με αφορμή, βέβαια, την επίσκεψη του κυρίου Μηταράκη, η οποία και ανεβλήθη λόγω κορονοϊού. Και βεβαίως οι διαδηλωτές προχώρησαν και στη συγκέντρωση υπογραφών. Χρήσιμη αλλά διασπαστική, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ο κύριος Μαυρίδης, μιλώντας σε σωστά τους Ρέντιο, την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας. Εσείς αλήθεια ήσασταν μεταξύ των 300 υπογραφών που μπήκαν στο ψήφισμα που εξέδωσε η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ορεστιάδας το Σάββατο το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο? Κατεβήκατε, υπογράψετε κι εσείς ή όχι? Όχι, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Εγώ εκτιμώ την αγωνία και καταλαβαίνω απόλυτα και την αγανάκτηση όλου του κόσμου, είτε εκφράζεται σε ατομικό επίπεδο είτε μέσα από συλλογικότητες. Εκείνο όμως που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε είναι ότι υπάρχει μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, επειδή συμμετέχουν και οι έξι παρατάξεις, ναι, και όρισε μια επιτροπή αγώνα η οποία για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει οριστεί, για να δρομολογήσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ως αντίδραση σε αυτήν την άδικη και παράλογη απόφαση. Ναι, άρα θεωρείτε την πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών περιττή ή τέλος πάντων χωρίς να είναι απαραίτητη? Θα είμαι λίγο σκληρός. Ενώ η πρόθεση είναι καλή, καταλαβαίνω την αγωνία και του Προέδρου και της Ένωσης αλλά και άλλων συλλόγων που συμμετείχαν, ελάχιστο βέβαια και αυτό είναι λίγο αρνητικό, είναι ενώ υπάρχει θετική η πρόθεση, στην ουσία λειτουργεί διασπαστικά. Η Επιτροπή Αγώνα έγινε για να συντονίζει τις ενέργειες όλων των συλλόγων και των φορέων. Σίγουρα δεν μπορείς να τις επιβάλλεις, αλλά νομίζω σε μια κοινή γραμμή θα είναι το πιο ορθόν. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, ο κ. Βελόπουλος, για το θέμα ανάκλησης απόφασης δημιουργίας νέας δομής παράνομων μεταναστών στο φυλάκιο της Ορεστιάδας. Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων της Ορεστιάδας Εύρου και σύμφωνα με πρόσφατα τοπικά δημοσιεύματα του διαδικτύου, την κάθετη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία νέας δομής λαθρομεταναστών στο φυλάκιο Ορεστιάδας και την ετοιμότητά τους να βγουν μαχητικά στους δρόμους, εκφράζουν τα μέλη του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με ανακοίνωσή τους. Οι κάτοικοι της περιοχής που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κρίση του περασμένου Μαρτίου και βρέθηκαν δίπλα σε αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, υποβοηθώντας την αποτροπή της βίαιης εισβολής χιλιάδων λαθρομεταναστών, ξεκαθαρίζουν ότι ως αγροτικός και κτηνοτροφικός
Εθνικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης δηλώνουμε την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή μας στην πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει την υπάρχουσα δομή μεταναστών και επιπλέον να δημιουργήσει νέα στον Εύρο ως ακρίτες κάτοικοι αφού του πολύπαθου νομού και ως ενεργοί πολίτες που τον προηγούμενο χειμώνα σταθήκαμε ακίμητη φρουρή των εθνικών μας συνόρων. Κάνουμε έκκληση στους κυβερνώντες να αναθεωρήσουν τα καταστροφικά για την περιοχή μας σχέδιά τους. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε όρθιοι στις επάλξεις. Το αποδείξαμε πέρυσι και δεν θα διστάσουμε να το αποδείξουμε εκ νέου και φέτος εάν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τον τόπο μας. Οι Άνω Ευρύτες που τον Μάρτιο του 2020 απέτρεψαν με τον τρόπο τους σε αγαστή συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις το να εισέρθουν λάθρα στη χώρα μας, δήθεν μετανάστες, νιώθουν προδομένοι με την προοπτική ότι αυτοί που βρίσκονταν πέραν των συνόρων τώρα θα βρίσκονται εντός των συνόρων μας, υπό τη μέρημνα και φροντίδα της πολιτείας με τις ανάλογες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας όταν αυξάνεται η εγκατάσταση των λαθρομεταναστών, πόσο δε μάλλον στην ευαίσθητη συνοριακή περιοχή του Εύρου. Με τα δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, προτίθεστε να ανακαλέσετε κάθε σκέψη για δημιουργία νέας δομής λαθρομεταναστών στο φυλάκιο Ρεστιάδας και σε όλη την έκταση του Εύρου, ακόμα και με τη μορφή επέκτασης της ήδη υπάρχουσας, με δεδομένο ότι η τοπική κοινωνία με όλους τους φορείς της σε όλα τα επίπεδα εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώντας ότι κάθε επικείμενη πρόθεση του ηφημάς Υπουργείου περί επέκτασης της ήδη υφιστάμενης ή δημιουργίας νέας δομής μόνο δεινά μπορεί να επιφέρει στον Εύρο. Φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, για τις εξελίξεις, αλλά και σε σχέση με την ερώτηση την οποία και κατέθεσε προς τον αρμόδιο υπουργό. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Λέω λοιπόν το εξής. Σε ανθρώπους που μπαίνουν παράνομα που δεν έχουν χαρτιά, τι τακτοποίηση να κάνεις, κυρία μου? Δεν υπάρχει τακτοποίηση. Έρχονται χωρίς χαρτιά. Τα πετάνε στο Βερεύρο. Τι τακτοποίηση να κάνω για κάποιον που δεν έχει χαρτιά? Ποιον κοροϊδεύουμε εδώ, τον λαό του Εύρου? Κοροϊδεύουμε τους Αλεξανδροπόλητες και τους Υφλιώτες και τους Δημοτικούς. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Όχι, όχι, εγώ θα παίξω το παιχνίδι της Δημοκρατίας. Και θα κάνω, ακούστε κυρία μου, δεν με ενδιαφέρει ο Εύρος. Ο Εύρος είναι το ανάχωμα στην Τουρκία. Δεν μπορείς να μου κάνεις εκεί πέρα να μου στείλεις hot spot. Είμαστε με τα καλά μας πίσω από την πλάτη του ελληνικού στρατού. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Αφήστε τα υπόλοιπα τα κομματικά. Δεν με ενδιαφέρει τι κόρα ψηφίζει ο καθένας από εσάς. Ούτε με ενδιαφέρει ποτέ. Η Ελλάδα με ενδιαφέρει εμένα. Είναι δυνατόν εκεί που είναι ο ελληνικός στρατός, στην πλάτη του ελληνικού στρατού, να μου βάζει σε μένα Πακιστανούς και Αφγανούς και Σομαλούς που δεν ξέρω τι ρολόπαιζε ο καθένας του. Όταν ξέρω ότι όλες αυτές οι χώρες είναι φιλικές Τουρκίας. Στην πλάτη του ελληνικού στρατού, του Έλληνα φαντάρου. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Και στο συνού μου το λέει έτσι. Αντί λοιπόν να τους διώχνουμε και τους κάνουμε στην κατοίκη τα νησιά, τη λέω ιστορία, και από εκεί να πάνε στις χώρες τους, αυτοί τους φέρουν σε εσάς, στον Εύρο μας, στο ανακριτικό μας Εύρο, στους στρατιώτες που φυλάνε όχι Θερμοπύλες, γιατί Θερμοπύλες έκανε ο Λεωνίδας και σκοτώθηκαν όλοι. Φυλάνε Ελλάδα, πατρίδα, και τους βάζουμε στην πλάτη του ελληνικού στρατού και στην πλάτη σε μια τοπική κοινωνία με 300 κατοίκους, πάμε και βάζουμε 2.000 κόσμο, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και τους φέρνουν πού? Στην επιρροτική Ελλάδα. Δηλαδή μας γεμίζουν καθημερινά και στο, ξέρετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να το γνωρίζετε αυτό εσείς, και στο Χιλκής, στο αεροδρόμιο του Χιλκής, υπάρχει αεροδρόμιο, πήγαν το αεροδρόμιο, το κάνανε hot spot και έχουν φέρει 5.000 κόσμο σε μια κομμόπολη 1.000 κατοίκων. Σοβαρά μιλάμε. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και το λέω μα, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ποιο μην ταράξει, θα πιστέψω εγώ το φίλο μου, το ξέρω 10 χρόνια, 12 χρόνια. Ποιο μην ταράξει, με το ψέμαζει. Ο άνθρωπος λέει, θα κλείσουμε τις δομές στα νησιά και θα δημιουργήσουμε 60 hot spots που μεταφέρουμε στην υπηρετική Ελλάδα. Το ακούσατε αυτό? Θα κλείσει τις δομές στα νησιά. Μα έρχονται κάθε μέρα από τα νησιά. Τα ψέματα τους έχουν κοντά ποδάρια. Έρχονται κάθε μέρα. Στον Εύρο κάθε μέρα μπαίνει κόσμος. Με ενημερώνουν φίλοι από εκεί πάνω 50-100 άτομα την ημέρα. Σοβαρά. Δηλαδή, να πιστέψω εγώ ποια Νέα Δημοκρατία. Εξηγήστε μου να καταλάβω επειδή να εκνευρίζομαι. Τους βουλευτές του νομού σας, το οποίο σέβομαι τους ανθρώπους. Αλλά ανήκουν σε ένα κόμμα το οποίο προδίδει την πατρίδα, το βλέπουμε. Προδίδει το όνομά τους. Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Δηλαδή το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να το δούμε πραγματικά. Να δικαιολογήσω τι? Δεν δικαιολογείται αυτή η ιστορία. Άρα δεν λοιπόν εσείς, κύριε Πρόεδρε, φέρνετε το ζήτημα αυτό στη Βουλή. Κάνετε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα στον κύριο Μηταράκη για να σας δώσει μια σαφή απάντηση. Ωστόσο, εγώ πρέπει να πω το εξής για να ακούσουμε και τη δική σας θέση, διότι ξέρετε, πέρα από την σύσσωμη, αν θέλετε, αντίδραση που υπάρχει από την κοινωνία του Εύρου για πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα και για πολύ συγκεκριμένους λόγους, η άλλη πλευρά, η πλευρά εννοώ του Υπουργείου, λέει το εξής. Ωραία, δεν θέλετε καμία νέα δομή.
Δεν θέλετε καμία επέκταση στην υφιστάμενη δομή. Πείτε μου λοιπόν τι θα κάνω, λέει η άλλη πλευρά, για να μην παρεξηγηθώ, η πλευρά του κυρίου Μηταράκη. Τι θα κάνω σε ένα ακραίο σενάριο, σε ένα τυχές συμβάν που κάποια στιγμή ξαφνικά μπουκάρουν 700-800 και δεν ξέρω τι να τους κάνω και πού να τους πάω. Αυτή, ξέρετε, είναι η κυρίαρχη αιτιολογία που ακούγεται από την άλλη πλευρά για να πει στην κοινωνία του Εύρου. Για να μιλάμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή, γιατί δεν τα ρέξει, πάει στο ωμέγα κάνοντας άλμα από το άλφα. Αν ήθελε η Ελλάδα να μην δεχτεί άλλους, θα έπρεπε να είναι στα κατοίκητα νησιά, θα ήταν εκεί με κανονικές δομές, αλλά δεν θα τους δίνουμε επιδόματα και σπιτάκια στην Αθήνα με το πρόγραμμα Ήλιος που μένουν 1.000-2.000 άνθρωποι σε πολυκατοικίες ωραίες. Ο Έλληνας κινδυνεύει με κατάσχεση από το χωράφι του που χρωστάει στον τάδε, ξέρω εγώ, στην τάδε τράπεζα, κινδυνεύει να γίνει κατάσχεση το χωράφι του σπίτι του, ενώ ο έρχεται αυτός. Εισβάλλει παράνομα, του δίνουμε σπίτι, του δίνουμε επιδόματα 500 ευρώ το μήνα, πάει στην τράπεζα να τα βγάζει και όλα βάζει λεφτά για να πληρώσει ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. Αν δεν θες να έχετε κόσμος που σε θεωρεί γη της επαγγελίας, τι κάνεις, δεν τους αφήνεις να περνούν καλά. Όπως δεν περνάει καλά ο Έλληνας, δεν θα του δώσω τζάμπα λεφτά εγώ. Δεν θα του δώσω τζάμπα σπίτια. Θα πάει στα κατοίκητα νησί. Θα αποφορτήσω τον Εύρο, θα αποφορτήσω όλη την πολιτική Ελλάδα, τα νησιά μου στα κατοίκητα νησιά. Να μην καλοπερνάνε τέλος. Τι το περάσαμε εδώ πέρα. Ο καθένας μπαίνει, κάνει ό,τι θέλει, λογαριασμό δεν δίνει και είμαστε εμείς οι φιλάνθρωποι του κόσμου. Δεν μπορεί να αντέξει η Ελλάδα άλλους λάθρο μετανάστες. Δεν αντέχει. Και αν ο κύριος Μηταράκης είναι τόσο φιλές πιθανός, θα σου το πω ομά. Ας πάρει και κάποιο σπίτι του. Γιατί δεν παίρνει. Γιατί δεν παίρνει. Και σφορτώνει τον Εύρο. Και τις φορτώνει στον Εύρο, τις φορτώνει στην Κρική, τις φορτώνει στην Καβάλα, τις φορτώνει στη Θεσσαλονίκη, τις φορτώνει στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο. Γιατί θα σα πάρει σπίτι που μένει κάπου στα βόρεια προάστια. Δεν κατάλαβα. Πήρωσε ο κ. Μηταράκης, πήρε τα αλήθεια όμως. Γιατί εγώ λέω ότι θα του κάνω. Ακατοίκητα νησιά. Να μην πειράζουν κανέναν Έλληνα, να μην παίρνουν καλά και να φύγουν πίσω στις πατρίδες τους. Τέλος. Κομμένα τα επιδόματα. Όταν εγώ ξέρω, κυρία μου, ότι θα πάρω 500 ευρώ από το Πακιστάν στην Ελλάδα, που ο μηνιαίος μισθός είναι 25 ευρώ στο Πακιστάν, σε έτσι μείνει 500 ευρώ. Με 2.000 ευρώ παίρνει σπίτι. Σε 4 μήνες πήρα σπίτι στο Πακιστάν αυτό. Κάνονται ένα χρόνο και παίρνουν 3 σπίτι στο Πακιστάν και γίνονται συντοματίες μετά του Έλληνα. Και τα χρήματα που παίρνουν τα στέλνουν στο Πακιστάν. Δεν μένουν εδώ. Έχουμε και εκρωή συναλλάγματος. Ακούστε, με την τοπική κοινωνία του Εύρου δεν έχει δικαίωμα κανένας Βελόπουλος να παίζει, κανένας Μηταράκης και κανείς βουλευτής του νομού. Οποιοδήποτε κόμμα. Οποιοδήποτε. Θα δημιουργηθεί ανασφάλεια και εγκληματικότητα. Είναι δεδομένο. Για όλους τους νόμους το λέω αυτό. Τώρα, στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά στην έκδοση του Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ασύλου της Αρχής Προσφύγων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και όλα τα στοιχεία του προγράμματος Ένταξης Ήλιος. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινάλ, του κ. Γιώργου Καμίνη. Ο Υπουργός λοιπόν είπε ότι εφεξής όλα τα στοιχεία θα είναι πλέον συγκεντρωμένα, καθώς πλέον με το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν αυτόνομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει η ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως είπα ακόμα και η ακαδημαϊκή κοινότητα, τι ακριβώς συμβαίνει με το άσυλο και με τη μετανάστευση, ποιες είναι οι εθνικότητες που παίρνουν, ποιες είναι οι εθνικότητες των οποίων απορρίπτονται και ποιες εθνικότητες επιστρέφονται ή μετεγκαθίστανται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδα ότι προημερών είχατε και συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος εξέφρασε το παράπονο ότι ο Δήμος έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα το τελευταίο καιρό, έχει αναλάβει ένα βάρος σε σχέση με άλλες πόλεις που δεν του αναλογεί και έχει κάνει το καθήκον του. Πρέπει να πω ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα ήδη από την πρώτη στιγμή που είχα αναλάβει Δήμαρχος. Από εκείνη την εποχή κατευθυνόντουσαν όλες οι ροές, κυρίως μεταναστών οι οποίοι είχαν μπει χωρίς χαρτιά στη χώρα, κατευθυνόντουσαν στην Αθήνα, συνειδητά από τις κυβερνήσεις. Και τότε μπαίναν από τον Εύρο στο πρώτο εκείνο διάστημα. Δεν μπαίναν από τα νησιά. Η Αθήνα είναι μία χωάνη όπου το πρόβλημα ουσιαστικά μετατοπίζεται και νομίζουν όλοι ότι έτσι χάνεται. Θα θέλαμε να ξέρουμε από εδώ και πέρα αυτοί στους οποίους χορηγείται το άσυλο, πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τους αφήνουμε και πηγαίνουν όπου θέλουν, να το γνωρίζουμε. Τους κατευθύνουμε σε συγκεκριμένες πόλεις και σε συγκεκριμένες δομές
Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και επειδή αναφερθήκατε επίσης στο θέμα των μεταναστών που έρχονται από τα χερσαία σύνορα και καταλήγουν στις πόλεις ανεξέλεγκτοι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο που πράγματι παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και θέλει και τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η καταγραφή και ταυτοποίηση στο σημείο εισόδου και από εκεί και πέρα αυτοί που είναι τούντες άσυλο να μην αφήνονται ελεύθεροι μόνοι τους να πάνε να κατασκηνώσουν στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα που το ζήσαμε πιο έντονα και το 2018, αν θυμάστε, που περνάγαν τα σύνορα και πηγαίναν στις κεντρικές πλατείες της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν από εκεί πέρα οργανωμένα να κατευθυνθούν σε δομές φιλοξενίας που υπάρχουν στη χώρα μας, να εξεταστεί το αίτημά τους και αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να επιστραφούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις χώρες προέλευσής τους. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ έβγαλε μία ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα. Με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα διαστόματος του Υπουργού του κ. Μηταράκη για τη μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, επισημαίνουμε τα εξής. Λόγω των αντιδράσεων για την επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου, η κυβέρνηση επιλέγει μια κίνηση προχειρότητας και αντιπερισπασμού, αποσκοπώντας τη δημιουργία εντυπώσεων με τις τοποθετήσεις της ότι δήθεν συμμερίζεται τις αντιδράσεις των πολιτών και ως αντάλλαγμα για την επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου θυσιάζει αυτή την υπηρεσία. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης δεν σχετίζεται άμεσα με το ΚΙΤ φυλακίου, καθώς οι διαδικασίες τους δεν τα αλλά έχουν ευθοτελή δραστηριότητα και αρμοδιότητες. Η μεταφορά του ΔΕ από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση των προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται από τον Εύρο, οι οποίοι υποχρεούνται με αυτόν τον τρόπο να διανύσουν τρεις επιπλέον νομούς για να ασκήσουν το δικαίωμά τους να αιτηθούν δηλαδή διεθνή προστασία. Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται ακόμα περισσότερο η παράνομη είσοδός τους στη χώρα με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Επιπλέον, η εν λόγω απόφαση δυσχεραίνει τη θέση 25 εργαζομένων, οι οποίοι θα χάσουν ουσιαστικά τη δουλειά τους, διότι δεν εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας τους. Σημειώνουμε δε ότι το εν λόγω γραφείο λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη ήδη από το 2013, εξυπηρετώντας χιλιάδες ετούντες άσυλο το χρόνο, κάποιοι από τους οποίους έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας ώστε να αιτηθούν άσυλο, γεγονός που αναιρεί τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι το συγκεκριμένο περιφερειακό γραφείο είναι άνευ αντικειμένου. Η μεταφορά του περιφερειακού γραφείου ασύλου από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα σημαίνει ότι είτε θα ξεσπιτωθούν οικογένειες είτε οι εργαζόμενοι θα αναγκαστούν σε παρέτηση σε περίοδο πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Ως Τομεακή Επιτροπή Εύρου ζητούμε να εισακουστούν τα αιτήματα των εργαζομένων και να μην παραμείνει συγκεκριμένη υπηρεσία στην Αλεξανδρούπολη. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά πως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την οποία ακολουθούν πιστά και διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι αυτή που ευθύνεται αφενός για τη διάλυση χωρών και εκ των ξεριζωμών λαών και αφετέρου για τον εγκλωβισμό των προσφύγων στον Εύρο και στα νησιά. Ως ΚΚΕ, καλούμε τους κατοίκους της περιοχής μας και όλο τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα τον πληθυσμό των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, βάζοντας στο επίκεντρο υπεύθυνους και τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα. Άμεσα πρέπει να απομονωθούν ακροδεξιές φωνές και δράσεις ανοιχτές και συγκαλυμμένες, οι οποίες ουσιαστικά συμβάλλουν στο να μένουν τελικά στο απειρόβλητο οι θύτες αυτής της πολιτικής. Οι αντιδραστικές ξενοφοβικές φωνές που επιδιώκουν να στρέψουν τον ελληνικό λαό κατά των θυμάτων, προσφύγων και μεταναστών γίνονται τελικά ο καλύτερος σύμμαχος αυτών που δημιουργούν και συντηρούν το πρόβλημα. Ως ΚΚΕ τονίζουμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, καμία επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου, να κλείσουν όλα τα hot spots και να μην δημιουργηθούν νέα ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Άμεσος απεγκλωβισμός των προσφύγων από τον Εύρο και τα νησιά και με γρήγορες διαδικασίες να οδηγηθούν στις χώρες προορισμούς τους. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου εντός της Τουρκίας και στα σύνορα με την Ελλάδα και στα σύνορα με τη Συρία και απευθείας μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους. Αυτό το μέτρο μπορεί να στηρίξει το δικαίωμα των προσφύγων σε προστασία με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή, στήριξη και εμπλοκή στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διονύζουν τον πόλεμο και τις καταστροφές. Τα αιτήματα για βοήθεια από ανθρώπους εφισμένους σε ουσίες και αλκοόλ έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Σύμβουλο Απεξάρτησης της ΣΟΑΣΗΣ, τον κύριο Δαμιανό Δουίτσι, ο οποίος τονίζει ότι η αβεβαιότητα, ο φόβος και το άγχος που έχει προκαλέσει σε πολλούς η πανδημία και οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία των εξαρτημένων ανθρώπων. Έχει δημιουργηθεί εδώ και 19 χρόνια από ανθρώπους που έχουν ζήσει το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Συνεργαζόμαστε και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά βασικά είμαστε εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι και εγώ βέβαια, έχουμε περάσει μέσα από διάφορες εξαρτήσεις και είπαμε να κάνουμε έναν χώρο όπου να λέγονται αλήθειες και να δίνονται λύσεις. Αυτό είναι η ΟΑΣΗΣ και εσείως έχουμε κλείσει 19 χρόνια λειτουργίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς η Ελλάδα γενικότερα έχει πρόβλημα με τους εθισμούς. Είμαστε άνθρωποι
παρορμητική, ανεξέλεγκτη στη συμπεριφορά μας και πραγματικά απερίσκεπτη όσον αφορά τις συνέπειες των πράξεών μας. Οπότε τώρα με τη δεύτερη καραντίνα τα πράγματα είναι ακόμα πιο έτσι, άσχημα όσον αφορά τους διάφορους εθισμούς, είτε σε αλκοόλ, είτε σε ναρκωτικά, είτε σε διαδίκτυο ή σε διαδικτυακό τζόγο. Οι άνθρωποι λοιπόν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι τους, έχοντας χάσει και πολλά από τα πράγματα και από τις σχέσεις που μέχρι τώρα είχαμε, η αγωνία, ο φόβος, ο θυμός και όλα αυτά, ας πούμε, βοηθούν και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη πρόβλημα με κάποιον εθισμό να χειροτερέψουν και κάποιους που έχουν πραγματικά, είναι πιο ευάλωτοι και πιο αδύναμοι αυτήν την εποχή, να το ρίξουν στο ποτό ή στα ναρκωτικά ή να αρχίσουν να τζογάρουν μέσα από το κινητό τους και πραγματικά να έχουμε σοβαρά περιστατικά όπου οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί οικονομικά, από το τζόγο μιλάω, ή πραγματικά έχουν βυθιστεί σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη, μέσα στο σπίτι, με καυγάδες, με βία, με κατάθλιψη. Είναι τα πράγματα δύσκολα, έτσι και γι' αυτό με ευκαιρία αυτή να πούμε ότι το έχουμε περάσει, είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε. Μην απελπίζεστε, προσπαθήστε να επικοινωνήσετε και με εμάς και με οποιονδήποτε άλλο μπορεί πραγματικά να σας πει ότι δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος για να ζήσεις, ότι υπάρχει λύση. Αυτό είναι έτσι το δικό μας μήνυμα ελπίδες που έχουμε να δώσουμε. Για την πορεία υλοποίησης δύο σημαντικών έργων της περιφέρειας στον Εύρο, κατέθεσε σχετικές επερωτήσεις η παράταξη της ανεξάρτητης εντοικής πρωτοβουλίας προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου παρέβριων αγροκτημάτων. Η μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου των παρέβριων αγροκτημάτων Φυλακτού Λύρας, Λαγινών, Τυχερού, Θυμαριάς, γεμιστής προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ είναι ενταγμένη στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας από το 2018. Στις αρχές Οκτωβρίου του 2019, στο Τυχερό του Εύρου παρουσιάστηκαν τα σχέδια για τη μελέτη του έργου για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου Τυχερού. Από τους παρισταμένους ομιλητές ανακοινώθηκε ότι η δημοπράτηση της μελέτης επρόκειτο να λάβει χώρα στις αρχές του 2020. Ένα χρόνο μετά και επειδή η δημοπράτηση της μελέτης για την υπογειοποίηση των 28.000 στρεμάτων του ευρύτερου κάμπου του Τυχερού δεν έχει γίνει. Ερωτάται ο κύριος Περιφερειάρχης σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποια είναι εκείνα τα προβλήματα που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα τη δημοπράτηση της μελέτης. Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγών στον ποταμό Άρδρα. Η κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγών στον ποταμό Άρδρα εγκρίθηκε ήδη από το 2016 και από το 2017 έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με απόφαση του τότε Υπουργού των Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι με τις εκτιμήσεις του 16 3.695.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης του έργου η περιφέρειά μας. Από το 2016 μέχρι και σήμερα το έργο εντάσσεται κατά έτος στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εμφανώς τουλάχιστον κανένα βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του. Προφανώς το σχετικό έργο προτάθηκε από τις υπηρεσίες της περιφέρειας προς την πολιτεία, θεωρώντας ότι η φυστάμενη αγωγή και η κεφαλή του αντιλοστασίου χρήζουν αντικατάστασης λόγω της παλαιότητάς τους. Κατά έτος λαμβάνουν χώρα συντηρήσεις που δημοπρατούνται από την αρμόδια διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, προκειμένου να μην σταματήσει η άρδρευση χιλιάδων στρεμάτων στο Βόρειο Εύρο που εξαρτούνται από τη λειτουργία όλου του έργου. Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες από την υπηρεσία δεν υπάρχει καν μελέτη του έργου, αλλά ούτε και απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί, ερωτάται ο κύριος Περιφερειάρχης εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και αν προβλέπεται και πότε η δημοπράτησή του, εάν λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας κινδυνεύει να απενταχθεί το έργο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ευθύνες καταλογίζει στη Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης η παράταξη Πόλη και Πολίτες για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις στην Τραϊανούπολη. Σίγουρα η βροχόπτωση δημιούργησε συνθήκες πλημμύρας σπάνιου όγκου. Πάντα όμως υπάρχουν οι ενδεδειγμένες λύσεις που οι αρμόδιοι υπεύθυνοι οφείλουν να ακολουθούν. Την Κυριακή στις 12 και 4 επισκέφτηκε ο επικεφαλής μας τον οικισμό Λουτρών και παρέστησε συνεδρίας του Συμβουλίου του. Παρών και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης, αφού δέχτηκε ενημέρωση από τον άλλο αντιπρόεδρο, το ρώτησε αν για τις πλημμύρες, ιδιαίτερα στον οικισμό Λουτρού, που κατέρευσαν δύο γέφυρες και είναι χωρίς σύνδρευση από την Τρίτη, συγκάλεσε ο Δήμαρχος και πρόεδρος του ΣΤΟ συντονιστικό τοπικό όργανο.
αν πήραν απόφαση για να υποβάλουν ερώτημα και να απαιτήσουν από την περιφέρεια τη διάρρηξη του αναχώματος, ώστε σε 4 με 5 ώρες το πλημμυρισμένο αντλιοστάσιο να άδειαζε από το νερό. Η απάντηση ήταν όχι, με την προσθήκη μόνο ότι το ζήτησαν προφορικά από την αντιπεριφέρεια και αυτή δια της διευθύντριας μη αιρετής αρνήθηκε. Και ο κύριος Ζαμπούκης άφησε με 3 αντλίες να τραβούν για 6 ημέρες και σίγουρα άλλες 3 ημέρες ακόμη τα νερά από το αντλιοστάσιο, αντί τυπικά και ουσιαστικά να διεκδικήσει τη διάρρηξη σε μικρό τμήμα αναχώματος, που σταματούσε μετά από 100 μέτρα στη σιδηροδρομική γραμμή. Να θυμίσουμε ότι ούτε το γεγονός ότι κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκμεταλλεύτηκαν με την οποία μπορούσαμε να προχωρήσουμε ανεφάλου τεινός στο σπάσιμο του αναχώματος. Έτσι, οι δημότες του οικισμού Λουτρού, πέραν της ομηνίας, υπέστησαν και την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΔΕΙΑ, κ. Ζαμπού και κ. Μιχαηλίδη. Αποτέλεσμα ήταν να μείνουν οι κάτοικοι του Λουτρού για 9 με 10 ημέρες χωρίς νερό, ενώ η λύση ήταν σε 4 με 5 ώρες με μία κίνηση. Είναι λυπηρό, εκτός και αν οι πιο πάνω σκέφτηκαν. Δεν βαριέσαι τη 10 ημέρες, τη 5 ώρες. Χωρίς νερό. Σε κάθε περίπτωση, η παράταξή μας και ο επικεφαλής μας Βαγγελής Λαμπάκης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑ, καθώς και αυτούς της τεχνικής υπηρεσίας που ξεπέρασαν τον εαυτό τους για να μειώσουν τα προβλήματα που γεννήθηκαν στις δημοτικές ενότητες Τραγιανούπολης και Φερών από τη Θεομηνία και περαιτέρω από τις ατυχείς αποφάσεις του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΙΑ, όσο και του Αντιπροέδρου της. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.